Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Για όσους δεν με γνωρίζουν, το όνομά μου είναι Ακάς, είμαι αριθμολόγος, αστρολόγος, αναλυτής ταρό και στο κανάλι μου θα βρεις πολύ μεγάλη ποικιλία σε πάρα πολλά πράγματα, μεγάλη θεματολογία, σε διάλεξε μια κάρτα, σε προβλέψεις ζωδίων, σε πυθαγόρια αριθμολογίας, αναλύσεις, σε πολύ πρωτότυπα και ιδιαίτερα ρεξίματα όπως αιγυπτιακό, τσιγκάνικο. Ρίξε μια ματιά λοιπόν στη βιβλιοθήκη μου και θα δεις ότι σ' αρέσει πολύ. Επίσης, μην ξεχάσεις, υπάρχει και το site μου, το akastaro.gr, στο οποίο εκεί υπάρχουν 5 δωρεάν φανταστικές υπηρεσίες για σένα. Μπες μέσα, σκάλισε το, δες το και τα λέμε. Θα χαρώ πολύ βέβαια να κάνεις την εγγραφή σου και να προχωρήσουμε να πούμε, να ευχαριστήσω επίσης και τους συνδρομητές μου για την υποστήριξη, γιατί μέχρι στιγμής το σεβασμό και την εκτίμηση που έχετε δείξει στο πρόσωπό μου και εγώ σας ευχαριστώ από τη δικιά μου τη μεριά και όπως βλέπετε κάνω το καλύτερο ώστε να περνάμε όμορφα. Τι θα κάνουμε σήμερα? Λοιπόν, δική σας επιλογή και αυτό που θα κάνουμε είναι 4 βασίλισσες, είναι παρελθόν, παρόν, μέλλον, το οποίο θα καθοριστεί από τα χαρτιά το μέλλον και το πόσο χρονικό διάστημα και απαντήσεις για το τι γίνεται, πού πάμε, πού βρισκόμαστε. Να πω το εξής. Εδώ όπως βλέπετε υπάρχουν 1, 2, 3, 4 βασίλισσες. Πολύ όμορφες βασίλισσες. Η βασίλισσα της φωτιάς με όλα τα ζώδια της φωτιάς, η βασίλισσα των ξυφών, όλα τα ζώδια του αέρα, η βασίλισσα πεντάκτινο, όλα τα ζώδια της γης και η βασίλισσα κυπέλων, όλα τα ζώδια του νερού. Αυτές οι βασίλισσες λοιπόν που περιμένουν θα επιλέξουν να δουλέψουμε με ένα από αυτά. 1, 2, 3, 4. Και όταν θα επιλέξουν, τότε εγώ θα πάρω και θα πάρω αυτά τα χαρτιά και θα κάνουμε τον σταυροειδή μέθοδο. Θα το δείτε. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πολύ αποτελεσματικό, είναι πολύ αποκαλυπτικό το ρίξιμο και θα δείτε, θα περάσουμε ωραία. Οπότε, για να δούμε οι βασίλισσες αυτές τι θα επιλέξουν, με ποιο deck θα θέλουν να εργαστούμε. Θα επιλέξω από εδώ για την πρώτη βασίλισσα που είναι της φωτιάς, με ποιο deck θέλει να εργαστούμε και ένα μήνυμα. Και είναι ο τροχός. Ο τροχός λοιπόν, οι αλλαγές, θετικές αλλαγές, καταστάσεις που επιτέλους προχωράνε, η τύχη είναι με το μέρος σας και είναι το 10. Για να μετρήσω το 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Με αυτό το deck λοιπόν πάμε στη βασίλισσα ξυφών και με ένα μήνυμα από τις αγγελικές κάρτες. Και είναι το 10 του αέρα. Εδώ είναι ένα άλλο δεκάρι. Τέλος μια δύσκολης κατάστασης. Ήρθε η ώρα των αλλαγών. Περίμενε, εντάξει, κάνει υπομονή. Τα πράγματα θα αλλάξουν. Πρόσεξε λιγάκι. Σκέψουμε πιο θετικό τρόπο. Άλλαξε λίγο το σκεπτικό σου. Γίνονται okay, στη ζωή έχουμε δυσκολίες αυτά, αλλά έρχονται και θετικές αλλαγές. Και εδώ έχουμε το 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Με αυτό το deck. Για να δούμε, οι επόμενες δύο βασίλισσες είναι η βασίλισσα πεντάκτη. Με ποιο deck θέλει να δουλέψουμε. Και είναι το 9 της γης. Μια πανέμορφη κάρτα. Απόλαυσε τις μικρές ανέσεις της ζωής. Περνά ήρεμο χρόνο τώρα, αυτή η περίοδος. Να περάσουμε χρόνο με τον εαυτό μας. Μέσα να βρούμε τον εαυτό μας. Μια αυτοαπασχόληση αυτή την περίοδο. Να δούμε τι μας αρέσει, τι γίνεται. Όλα αυτά είναι ευκαιρία που μπορεί να μην την ξαναβρούμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Τέλεια. Και το επόμενο, η τελευταία λοιπόν, θα τραβήξω απλά μια κάρτα για το τυπικό για να μας πει και είναι το 7 της γης. Πολύ καλή κάρτα. Υπάρχει και εδώ ένα σταμάτημα γενικότερα της δράσης λόγω της κατάστασης, αλλά λέει περί τι ανησυχία. Έχεις τη δύναμη. Το 7 δίνει πάντα μια δύναμη, μια εσωτερική δύναμη. Μπορείς να αναλύσεις τα πράγματα. Ναι, είναι μια περίοδος λίγο μοναξιάς, λίγο μοναχικότητας, λίγο να δεις, αλλά όμως έχεις τη δύναμη να φυτέψεις πάλι τους σπόρους και φυσικά εννοείται ότι μπορείς να πετύχεις πάρα πολλά πράγματα όσο κι αν είναι δύσκολες οι καταστάσεις. Είναι ένα κάλεσμα λοιπόν. Λοιπόν, οπότε να προχωρήσουμε. Θα μαζέψω, θα πάω με τη σειρά, όπως βγήκαμε. Θα μαζέψω αυτή τη βασίλισσα, θα τη βάλω στη σειρά. Ωραία. Και αυτή η βασίλισσα και αυτή η βασίλισσα, για να ξεκινήσουμε να κάνουμε
το ιδιαίτερό μας αυτό ρίξιμο. Ξεκινάμε λοιπόν, είναι η Βασίλισσα Φωτιά. Βασίλισσα Μπαστούνι. Τι σημαίνει Βασίλισσα Φωτιά, τι σημαίνει Βασίλισσα Μπαστούνι, ζώδια φωτιάς. Τα ζώδια της φωτιάς είναι Κριός, Λέων και Τοξότης. Οπότε λιοντάρια, τοξοτίνες και κρυαρίνες. Θα κάνουμε τώρα το ειδικό σταυρωτό, σταυροειδής ή σταυρωτό, να δούμε τι γίνεται. Θα με δείτε, δεν πειράζει, θα με δείτε τι κάνω, πώς εργάζομαι. Αυτή είναι και η γλύκα κιόλας νομίζω, να δείτε πώς γίνεται. Ωραία λοιπόν. Θα κάνουμε και ένα εσωτερικό έτσι κύκλο, λίγο ανακάτεμα. Να ανακατέψουμε. Ωραία λοιπόν, να δούμε τι γίνεται. Μάλιστα. Και κόβουμε. Το γυρνάω ανάποδα το μεσαίο. Έτσι να κάνουμε και διάφορες τεχνικές. Και να ξεκινήσουμε να δούμε. Πρώτη θέση λοιπόν. Είναι η πρώτη θέση παρελθόν που παίζουν όμως ρόλο στο παρόν. Και επιλέγω μία κάρτα. Βάζω το παρελθόν. Η δεύτερη κάρτα είναι ο δρόμος. Τα σχέδια και τα εμπόδια ή οι διευκολύνσεις και ό,τι είναι αυτό που μπορεί να μας βοηθήσει. Η τρίτη κάρτα είναι το παρόν. Είναι το τώρα, σκέψεις, αυτά που σκέφτεστε, τι γίνεται εδώ. Η τέταρτη κάρτα είναι η απάντηση. Συμβουλή. Και η πέμπτη κάρτα που είναι στη μέση είναι το μέλλον. Η απάντηση και η έκβαση. Πάμε να το δούμε. Τα βάζω στην άκρη. Ωραία λοιπόν. Φαίνονται. Όλα είναι μια χαρά. Φαίνονται ξεκάθαρα. Λίγο αυτό να πάω πιο κάτω για να μην μας εμποδίζει. Ελάτε λοιπόν να δούμε, να κάνουμε την ανάλυση μας. Νούμερο 1. Ο συμβουλευόμενος ή συμβουλευόμενη είναι αυτή η αυτοκράτηρα εδώ πέρα της φωτιάς. Να δούμε παρελθοντικές καταστάσεις. Μάλιστα, προδοσία. Σας έχουν προδώσει, έχετε περάσει δύσκολες καταστάσεις. Σας έχουν προδώσει πολλοί, όχι μόνο ένας. Και λέτε πού να βρω το κουράγιο τώρα. Αλλά, αυτή εδώ πέρα η κάρτα λέει μόνο ένα μήνυμα. Είναι μοναδικό αυτό το μήνυμα. Είναι σικοπάνω, τίποτα άλλο. Αυτή η κάρτα, θα μπορούσαμε να πούμε, εντάξει, λέει για το παλαιό, αυτή η κάρτα που σας συνοδεύει και στο παρόν, και θα το δούμε βέβαια και το παρόν, είναι λέει σήκω πάνω. Σε έχουν προδώσει, σε έχουν κοροϊδέψει, σου έχουν κάνει τόσα και τόσα κακά, σήκω πάνω όμως και προχώρα. Αυτό και αν είναι ένα μήνυμα που στέλνει η ίδια η Βασίλισσα για να προχωρήσετε εσείς, για να μπορέσετε να προχωρήσετε προς το μέλλον. Το θέμα βέβαια, το σημαντικό, είναι εσείς να καταλάβετε ότι ναι, έχει γίνει. Σας έχουν κοροϊδέψει. Έχετε περάσει δύσκολα. Όμως έχετε όλη τη δυνατότητα, έχετε όλο εκείνο το δυναμικό να σηκωθείτε και να πολεμήσετε. Είστε βασίλισσες. Το παρελθόν σας ακολουθεί. Αλλά σας ακολουθεί για να σας δώσει δύναμη. Πάμε να δούμε το 2. Ο δρόμος. Τα σχέδια, ή τύχον εμπόδια, ή διευκολύνσεις, ή ό,τι άλλο υπάρχει και να το εδώ πέρα. Μπορεί να είναι μια νέα γνωριμία. Μπορεί να είναι ότι κάπου τα ξαναβρίσκεται. Μπορεί να είναι με έναν άνθρωπο που έχετε καλή συνεργασία. Με έναν άνθρωπο τα βρίσκεται κάπου, συνεννοείστε. Άρα είναι καλό αυτό, διότι είναι και σε όρθια θέση, διότι τα ανακάτεψε ώστε να είναι κάποια και σε ανάποδη θέση. Εδώ όμως σημαίνει ότι μπορείτε το μέλλον σας να το βρείτε εσείς, τα ζώδια της φωτιάς, οι βασίλισσες της φωτιάς και να δείτε με αισιοδοξία. Κάτι υπάρχει εκεί έξω, κάποιος υπάρχει εκεί έξω, ο οποίος είναι εκεί για σας και μπορεί να σας κάνει πολύ ευτυχισμένο. Να φέρω και πολύ κοντά το πλάνο να το δείτε. Φανταστικό zoom, λοιπόν, στο οποίο είναι εκεί για να σας βοηθήσει. Και να συνοηθεί το μέλλον, εφόσον εσείς το επιτρέψετε, ο δρόμος σας ανοίγει λοιπόν σε κάτι όμορφο και πολύ θετικό.
Πάμε να δούμε λίγο τη θέση 3. Η θέση 3 λοιπόν είναι το παρόν. Αυτή εδώ πέρα είναι η θέση. Δείχνει η κατάσταση πώς είναι τώρα, ποιες είναι οι σκέψεις, γιατί το 3 είναι πάνω, πέφτει πάνω στο κεφάλι μας, να το πω έτσι. Και δίνει και κάποιες συμβουλές στα ερωτήματα τα οποία έχετε εσείς. Α, μας βγήκε ανάποδο αυτός εδώ. Αυτός που λοιπόν οι σκέψεις σας είναι σε έναν άντρα. Είναι κάποιος άντρας της γης ή οροσκόπος γης. Κυρίως εδώ αυτό που βγαίνει είναι ο Ταύρος. Είναι η έκφραση του Ταύρου, γιατί μπίζουν τα σύμβολα του Ταύρου. Αν παρατηρήσετε, είναι κυρίως Ταύρος αυτός ο άντρας. Εννοείται βέβαια ότι συμβολίζει και τα υπόλοιπα ζώδια, και το ζώδιο του Παρθένου, αλλά και το ζώδιο του Εγώκερου. Ή πιμαμή ζώδιο ή οροσκόπος. Είναι ανάποδα όμως. Και είναι στη σκέψη σας. Είναι ένα ερωτηματικό που έχετε, σαν να λέτε τι έφταιξε, τι έπαθες, τι συνέβηκε, τι έκανα λάθος, τι έκανα λάθος και εσύ γύρισες ανάποδα. Τι έκανα λάθος και εσύ έχεις πάρει ανάποδες, είσαι σαν τρελαμένος, ανένδοτος. Τι έχει συμβεί? Εδώ λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είναι το παρόν, είναι οι δικές σας σκέψεις. Σε ένα άλλο επίπεδο θα μπορούσα να πω ότι, εντάξει, μπορεί να μου πείτε ότι ξέρεις κάτι, δεν έχω κάποιον σύντροφο, είμαι μόνη μου, είναι το οικονομικό κομμάτι. Εντάξει, τα εξετάζουμε όλα αυτά. Σας απασχολεί λοιπόν είτε ένας άντρας, μια αρσενική φιγούρα δηλαδή, ή σας απασχολεί πολύ το οικονομικό κομμάτι και όλη αυτή η δύσκολη κατάσταση η οποία βρισκόμαστε όλοι σχεδόν αυτή την περίοδο. Δεν λέω ότι είναι εύκολα, γιατί βγαίνουν, όπως βλέπετε, λίγο ζόρικα τα πράγματα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή είναι η αλήθεια, και μέσα από αυτό το ρήξιμο αγγίζουμε λοιπόν αλήθειες. Να το βάλω και εκεί να φαίνεται, για να έχουμε χώρο. Αλήθειες λοιπόν, τον βάζω εδώ πέρα, είναι η σκέψη σας και σας προβληματίζει όλο αυτό το κομμάτι. Εδώ η πιο κάτω κάρτα είναι η απάντηση, η συμβουλή. Ποια είναι η συμβουλή σε σχέση με το θέμα εδώ πέρα που έχουμε βάλει, που είναι το μέλλον, είπαμε, εξετάζουν παρόν, παρελθόν και οι απαντήσεις. Εδώ αρχίζουμε λοιπόν και έχουμε μια απάντηση, μια πρώτη απάντηση. Και η θέση 4 είναι η δικαιοσύνη. Πόσο καρμικό, πόσο ισχυρό χαρτί. Στη ζωή, σε οποιαδήποτε κομμάτια, ζυγίζουμε τα πράγματα. Είναι και η ισορροπία. Ξέρετε, πρέπει λίγο να εξισορροπούμε τις καταστάσεις. Να εξισορροπήσουμε αυτό το οποίο συμβαίνει, τι γίνεται. Σχέσεις, συναισθήματα, αποτυχίες, επιτυχίες, επαγγελματικά, συνεργασίες, ισορροπία μεταξύ ζωής, ισορροπία επαγγελματική. Τώρα βεβαίως είμαστε σε μια μεγάλη όλη μας ανισορροπία με όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, διότι είναι μονοκόμματο προς το ένα κομμάτι. Είμαστε μέσα, δεν λειτουργούμε, δεν κάνουμε, δεν εργαζόμαστε. Αλλά εδώ όμως λέει ότι ξέρεις κάτι. Υπάρχει μια θεία δικαιοσύνη. Για κάποιο λόγο γίνεται. Αυτό που περνάτε, για κάποιο λόγο γίνεται. Δεν είναι για κακό. Είναι όμως η εξέλιξη των πραγμάτων και η εξέλιξη των δικών σας αποφάσεων που έχετε πάρει. Έχετε κάνει κάποιες επιλογές, έχετε επιλέξει κάποια πράγματα, ή να είστε μόνοι σας, γιατί είναι και μια μοναχική φιγούρα εδώ πέρα, ή να είστε αυστηροί με τους άλλους ή αυστηροί με τον εαυτό σας. Και επειδή τώρα εδώ έχουμε αντικριστά, έχουμε μια αρσενική και μια θηλυκή φιγούρα, έχουμε έναν βασιλιά, και εδώ πέρα έχουμε τη δικαιοσύνη. Ενεργειακά ισχυρότερη είναι η δικαιοσύνη εδώ. Και η απάντηση σε αυτό εδώ πέρα είναι κράτα τις ισορροπίες και να είσαι δίκαιη. Να είσαι δίκαιη βασίλισσα. Μήπως, το αφήνουμε και αυτό σαν ένα τρίτο κομμάτι. Κάπου αυτό εδώ πέρα τον αδικήσατε? Ή μήπως επειδή στο παρελθόν είχατε περάσει όλα αυτά, μπορεί να είναι και μαζί του, όλα αυτά κάπου σας γύρισε και εσάς το μάτι. Μαλώσατε, ξεσπάσατε. Αλλά κάπου όμως σας φέρνει και πάλι το πεπρωμένο, να το πω έτσι, ο δρόμος, γιατί αυτός είναι ο δρόμος σας κάπου κοντά. Μπορεί να είναι αυτό. Αλλά πάμε τώρα και στην πέμπτη κάρτα, που είναι το μέλλον και είναι η απάντηση, η έκβαση μίας κατάστασης. Της κατάστασης της δικιάς σας στα θέματα τα οποία αναζητάτε κι εσείς, και είναι ανάποδα ο Άσος Πεντάκτων. Okay. Σας απασχολεί το οικονομικό κομμάτι. Εδώ μπορεί να είναι και ένας συνεργάτης, να πω και μια άλλη διάσταση, άρα 4 κλειδιά. Όμως ο Άσος, ακόμα και ανάποδα να είναι, δεν χάνει τόσο πολύ τη δύναμή του. Τη χάνει, αλλά όχι τόσο πολύ. Ο Άσος Πεντάκτινο είναι, παραμένει θετικό, αλλά τι θέλει να πει? Μέσα από εμπόδια θα τα καταφέρετε.
μέσα από δυσκολίες, μέσα από εμπόδια, μέσα από καταστάσεις, τελικά θα μπορέσετε να καταφέρετε για να κάνετε τα καινούργια ξεκινήματα. Η βασίλισσα λοιπόν της φωτιάς και εσείς που ανήκετε στη φωτιά, το μέλλον μιλάει για νέα ξεκινήματα, εφόσον όμως περάσετε μέσα από εμπόδια και σταθείτε ξανά πάλι δυνατές, ισχυρές στα πόδια σας. Είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ ωραία κάρτα, θα τη γυρίσω όμως όρθια να το δείτε. Εμπόδια, θα έχετε εμπόδια, θα περάσετε εμπόδια. Το 2021 θα περάσετε εμπόδια. Εδώ τώρα, επειδή αυτή η κάρτα είναι του μέλλοντος, είναι το ένα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και το ένα έτος. Ένας μήνας, ένα έτος, αλλά είναι ανάποδα. Πράγμα που σημαίνει ότι ο χρόνος εδώ πέρα δεν χάνει τη σημασία του, παραμένει ένα έτος ας το πούμε, γιατί είναι το ένα, ο αριθμός ένα. Θα μπορούσαμε όμως να πούμε ότι δεν θα μπορέσετε να ξεκινήσετε σαν εμπόδιο μέσα στον πρώτο μήνα. Δηλαδή ο Ιανουάριος. Ο Ιανουάριος ακόμα είναι προβληματικός. Το έχουμε αυτό υπόψη μας, το βάζω εδώ πέρα κάτω. Μία πολύ μικρή περίληψη είναι ότι προδοθήκατε, ok, εντάξει, προχωρήστε, εδώ πέρα ο δρόμος σας οδηγεί σε κάτι πολύ θετικό, κάτι πάρα πολύ καλό, η σκέψη σας είναι για έναν άντρα βασιλιά, κάπου όλο αυτό ήταν ένα δύσκολο κομμάτι μπερδεμένο. Εδώ δείχνει τη δικαιοσύνη, κάρμα, η δυνατότητα να έρθουν τα πράγματα σε μια ισορροπία που υπάρχει και το μέλλον είναι ότι ναι θα τα καταφέρετε, αλλά μέσα από δυσκολίες και εμπόδια. Πολύ ξεκάθαρο. Ωραία, λοιπόν, αυτή ήταν λοιπόν η πρώτη βασίλισσα. Να την μαζέψω. Δεν πειράζει, θα με δείτε, κάνω όλη τη διαδικασία. Εξάλλου είναι και ωραίο αυτό, πιστεύω, να το βλέπετε και λιγάκι, σαν κατάσταση έτσι. Λοιπόν, και πάμε τώρα στη δεύτερη βασίλισσα. Α, τα μπέρδεψα λίγο. Ένα λεπτό. Εδώ είναι η δεύτερη βασίλισσα. Η βασίλισσα Ξυφών, ζώδια του αέρα. Τη βάζουμε εδώ πέρα. Και επίσης είναι και το 10ο αέρα εδώ, που συντονίζεται πάρα πολύ με αυτό, που σημαίνει αγκάλιασε την αλλαγή. Με όλο αυτό που συμβαίνει, ναι, σε ό,τι μας συμβαίνει υπάρχουν θετικά, υπάρχουν και αρνητικά. Στο χέρι μας είναι πώς θα μπορέσουμε εμείς να τα δούμε όλα αυτά και τα θετικά και τα αρνητικά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Για να μπορέσουμε να έχουμε την εξέλιξή μας, να μπορέσουμε να έχουμε την πρόοδό μας. Ανακατεύω λιγάκι. Οπα, πετάγονται εδώ διάφορα. Για να δούμε η βασίλισσα Ξυφών με τα μηνύματα. Είπαμε, είναι ο παραδοσιακός σταυρός που κάνουμε, σταυρωτό αλλιώς. Και για να αρχίσουμε να κόβουμε διαφορετικά. Λοιπόν, εντάξει. Άρα τι γίνεται εδώ. Να ανακατέψουμε λιγάκι. Μια μικρή περιστροφή. Να κάνουμε το στροβιλισμά μας. Πάρα πολύ ωραία. Κοιτάξτε. Τέχνη. Τέχνη, τέχνη, τέχνη. Λοιπόν, ωραία. Παίρνω ένα κομμάτι από εδώ. Ένα άλλο κομμάτι από εδώ έτσι. Ένα άλλο κομμάτι από εδώ, ένα άλλο κομμάτι από εδώ κάτω. Πολύ ωραία. Και πάμε να επιλέξουμε. Εντάξει. Είναι γενικό παρελθόν, παρόν, μέλλον, το οποίο δίνει κάποιες συμβουλές για εσάς που ανήκετε στα ζώδια του αέρα, δίδυμους, υδροχόους και ζυγούς, ζυγίνες. Πρώτη κάρτα. Εσείς, η συμβουλή ας το πω. Η δεύτερη κάρτα είναι ο δρόμος, που σας πηγαίνει. Η τρίτη κάρτα είναι το παρόν και οι σκέψεις. Η τέταρτη κάρτα είναι η απάντηση στη συμβουλή και σε αυτό το οποίο σας προβληματίζει, οτιδήποτε και να είναι. Και το πέμπτο είναι το μέλλον. Ωραία λοιπόν. Τα βάζουμε στην άκρη και ξεκινάμε. Ένα. Εσείς λοιπόν
Ανάποδα ο πύργος. Έχει γυρίσει ο κόσμος ανάποδα. Μία κάρτα εμπειρίας. Μία δύσκολη κάρτα. Δεν είναι εύκολη κάρτα. Μία ζόρικη κάρτα. Η οποία εδώ πέρα μας μιλάει για αλλαγές, για δυσκολίες και φυσικά ο πύργος ανάποδα σημαίνει και κακογλωσσιά. Σημαίνει και αρνητική ενέργεια. Σημαίνει και γλωσσοφαγιά. Σημαίνει ότι, πώς λέμε, να του καούν τα χέρια, πώς λέμε, να του κοπούν τα χέρια, να μην το... Αυτό είναι. Εντάξει. Το έχετε συσσωρεύσει. Το έχετε πάρει πάνω σας. Οπότε, αυτές εδώ πέρα οι καταστάσεις από το παρελθόν έρχονται στην επιφάνεια και είναι μια ζόρικη, δύσκολη κάρτα για εσάς, την οποία για το επόμενο διάστημα θα σας ακολουθήσει και με κάποιο τρόπο κάπου, κάπως κάτι πρέπει αυτό λίγο να το θεραπεύσετε. Πρέπει λίγο να το αλλάξετε. Το αφήνουμε εδώ. Εντάξει, δεν τρομάζουμε. Παίρνουμε την πληροφορία, γιατί είναι σημαντικό και προχωράμε. Ο δρόμος. Ποια είναι τα σχέδια, εμπόδιο ή εξέλιξη, μάλιστα. Και έχει βγει ένας ακόλουθος κυπέλων ανάποδα. Λοιπόν, ο ακόλουθος κυπέλων είναι μια αντρική φιγούρα, σημαίνει ανοριμότητα. Ή έχετε κάποιο παιδί. Παιδί σας, το παιδί σας. Πού σας δυσκολεύει. Πού θεωρείτε κάποια πράγματα ή βλέπετε κάποια εμπόδια ή βλέπετε ότι δεν προχωράει, δεν προοδεύει. Κάτι σας απασχολεί, το ένα είναι αυτό. Αν είναι για θέματα σχέσεων υπάρχει πολύ μεγάλη ανοριμότητα, δηλαδή η σχέση σας περνάει μέσα από δύσκολες καταστάσεις οι οποίες όμως τους λείπει η σοβαρότητα και βέβαια και ο πρίγος ανάποδα για τις σχέσεις είναι πολύ δύσκολο χαρτί, έτσι. Σημαίνει δεν υπάρχουν γερές βάσεις. Και μάλλον δεν υπάρχουν γερές βάσεις εξαιτίας αυτού νου εδώ, που σημαίνει ότι στο δρόμο σας είναι αυτός εδώ πέρα, αλλά δεν βοηθάει την κατάσταση. Και όχι μόνο αυτό, αυτός εδώ πέρα γίνεται και ψεύτης, ανηλικρινής και χρησιμοποιεί την εξής λέξη κιόλας, έτσι, είναι και λίγο νάρκισσος εδώ. Μπορεί να πει ότι το ένστικτό μου λέει ότι αυτό. Δηλαδή γίνεται χειριστικός με έναν ιδιαίτερο τρόπο χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους. Προσέξτε το αυτό ιδιαίτερα. Το άλλο, γιατί μπορεί να είναι και συνεργάτης, μπορεί να είναι το παιδί σας, μπορεί να είναι ο σύντροφός σας, μπορεί να είναι ο εραστής σας, ό,τι. Γιατί είπαμε, εδώ βγαίνουν ένα γενικό, αλλά βγαίνουν στην επιφάνεια. Το άλλο που έρχεται να σας πει εδώ πέρα είναι ότι προσέξτε, διότι εδώ αυτός έχει και μια άλλη, είναι καλός ηθοποιός και μπορεί να πει επίσης ότι τρελή είσαι. Δεν συμβαίνει αυτό. Στο μυαλό σου είναι. Αυτό είναι μεγάλη παγίδα. Να είστε τυχερές που το βλέπετε σαν μήνυμα, διότι μπορείτε να πάρετε πληροφορία και να ξέρετε τα κλειδιά για το πώς θα το χειριστείτε. Η τρίτη θέση λοιπόν εδώ πέρα είναι το παρόν. Είναι το τώρα, είναι και η σκέψη σας. Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Α, μάλιστα. Εδώ λέτε, θα κάνω υπομονή. Εδώ λέτε, θα προσπαθήσω. Εδώ λέτε, εντάξει, να το δούμε. Οικονομικά δυσκολίες. Εδώ οικονομικά σημαίνει περιμένω. Περιμένω να αλλάξουν τα πράγματα, να έρθουν προς το καλύτερο. Εδώ είναι ο αριθμός 7. Και επειδή είναι το παρόν, σημαίνει ότι τώρα, δηλαδή ο Ιανουάριος, εάν βάλω Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, μήπως τον 7ο μήνα, τον Ιούλιο, υπάρχουν κάποιες εξελίξεις κυρίως επαγγελματικής φύσης για εσάς. Γιατί είναι κάτι το οποίο σας απασχολεί βέβαια. Το επαγγελματικό κομμάτι όμως είναι σε όρθια θέση, πράγμα που σημαίνει ότι έχετε μια καλή εύνοια στο επαγγελματικό κομμάτι. Σε θέματα σχέσεων, δυσκολίες. Σε θέματα όμως επαγγελματικά, γιατί είναι και η σκέψη σας, φαίνεται ότι κάπου ορθοποδείτε και κάπου βρίσκετε τις λύσεις σας. Πάμε εδώ τώρα που είναι η απάντηση. Ποια είναι η απάντηση σε όλο αυτό εδώ πέρα, σχέσεις, δυσκολίες, ανατροπές επαγγελματικά. Η απάντηση λοιπόν είναι, μάλιστα είναι με ένα άλλο εφτάρι. Έχετε δύο εφτάρια. Λοιπόν, τα δύο εφτάρια είναι ευλογία. Τα δύο εφτάρια είναι ότι έχετε όλες εκείνες τις πνευματικές δυνάμεις, ικανότητες, ιδιότητες, όλο αυτό το υλικό, να το πω έτσι, πίσω από εσάς, το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε όλους τους στόχους που έχετε βάλει. Εδώ σημαίνει είμαι εναντίον σχεδόν όλων. Σας περιμένω, ελάτε να τα πούμε. Είναι πως ήταν στις Θερμοπύλες που είχαν κλειστεί οι Σπαρτιάτες, έτσι και εδώ κι εσείς έχετε κλειστεί, υπερασπίζεστε πίσω το σπιτικό σας, την πόρτα σας και λέτε ελάτε να τα πάρετε. Μολόν λαβέ.
πολεμάτε πραγματικά. Το 7 όμως είναι ένα πνευματικό κομμάτι, διότι σας δίνει ενέργεια, σας δίνει δύναμη, σας δίνει σθένος, σας δίνει ένστικτο, σας δίνει υπομονή, και αυτά τα δύο εδώ πέρα σε συνδυασμό δημιουργούν μια πολύ δυνατή κατάσταση. Άρα έχετε όλο το δυναμικό να μπορέσετε να τα καταφέρετε. Για να δούμε το μέλλον, γιατί αυτή είναι η κάρτα που είναι το μέλλον. Ποια είναι η έκβαση, ποια είναι η απάντηση όλα αυτά. Και είναι μια βασίλισσα, λοιπόν. Δεν είναι τυχαίο, διότι και αυτή η βασίλισσα και αυτή η βασίλισσα κοιτάνε προς το μέλλον. Το βλέπετε, έτσι. Κοιτάνε προς το μέλλον. Δυνατές, αποφασιστικές, όμορφες, με μαγνητισμό, αυτό σημαίνει μαγνητισμός κιόλας. Η μαύρη γάτα, εξαρτάται τώρα. Εξαρτάται, το επαναλαμβάνω. Η μαύρη γάτα εξαρτάται, διότι είναι θετικό και σημαίνει διέστηση, καθάρισμα, εξαγνισμός, ή η μαύρη γάτα μπορεί να σημαίνει γρουσουζιά, από κακογλωσιά και από γλωσσοφαγιά. Σας το είπα προηγουμένως, βγήκε εδώ. Παρόλα αυτά όμως, επειδή έχετε δύναμη, έχετε πολύ μεγάλη δύναμη, και αυτή εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα η γραμμή σημαίνει ότι, κοίταξε, γιατί, ναι, αυτή εδώ πέρα η γραμμή σημαίνει αρκετή δύναμη, αρκετή αισιοδοξία, όπως επίσης σημαίνει ότι αυτή η βασίλισσα τελικά είναι πολύ δυνατή και μπορεί να αντιμετωπίσει ανώριμες καταστάσεις ή ανώριμους ανθρώπους γενικά. Μπορεί να είναι σχέσεις, όπως είπα, να είναι επαγγελματικά, αλλά μπορεί αυτή η βασίλισσα να διαχειριστεί αυτόν εδώ πέρα με τη διέστησή της. Προσέξτε, όπως είπα προηγουμένως, σε αντίθετη περίπτωση, τυχόν κακογλωσιές και πράγματα τα οποία μπορεί να λέγονται πίσω από την πλάτη σας. Ο πύργος ανάποδα, γυρισμένη βασίλισσα, αυτός ανάποδα, πίσω από την πλάτη σας, και μήπως και αυτός εδώ πέρα παίζει κάπου ρόλο μέσα στην όλη του την αδροημότητα και την τρέλα, κάνει και κάποια παλαβά πράγματα. Τρέχει σε μάγους και δεν ξέρω τι άλλο. Όμως, τι κρατάμε? Κρατάμε το εξής. Κρατάμε αυτή τη γραμμή που είναι πολύ ισχυρή και είναι και προστασίας. Αυτή η γραμμή, να σας το δείξω, εδώ πίσω, θέλω να το δείτε, δεν είναι μόνο ένας σχηματισμός, τα βλέπω αυτά τα σύμβολα. Είναι και η προστασία του σπιτιού. Εντάξει. Άρα έχετε προστασία, έχετε δυνατότητα, μπορείτε να το αντιμετωπίσετε, και εννοείται με τις ιδιότητες, τις δυνατότητες, γιατί δύο βασίλισσες κάτω σε έναν deck σημαίνει ότι έχω δύναμη. Εντάξει. Ωραία. Αυτό ήταν το μήνυμα. Για να προχωρήσουμε λοιπόν, να πάμε στο επόμενο. Τα μαζεύω εδώ, δεν πειράζει, με βλέπετε να τα μαζεύω, μια χαρά, όλα ωραία. Ας το κάνουμε σαν να είναι live, ας το πούμε. Δεν είναι live βέβαια. Λοιπόν, και πάμε που είμαστε τώρα στην επόμενη. Εδώ. Για να δω. Είναι, ναι. Εδώ, ας πούμε. Όχι, αυτό ήταν το τελευταίο, μισό λεπτό. Ποιο ήταν το τελευταίο ήταν αυτό εδώ πέρα. Εδώ είμαστε. Αυτό είναι το τρίτο. Και είναι η Βασίλισσα Πεντάκτινο. Με το 9 της Γης σαν κεντρικό μήνυμα. Να ευχαριστείς τη ζωή τώρα έτσι όπως είναι, αυτοαπασχόληση κτλ. Και εδώ τώρα, τι έχουμε. Για να δούμε, τι έχουμε εδώ. Πάμε να ανακατέψουμε, πάμε να δούμε. Ωραία λοιπόν. Τα μηνύματα, να δούμε μέσα από τον μέθοδο του Σταυρού. Ναι, θα κόψω αρκετές φορές, γιατί θα κάνω και ένα κολπάκι. Θα κάνουμε και αυτά τα κολπάκια εδώ τώρα. Λοιπόν, έτσι, έτσι, ανάποδα, έτσι, ανάποδα και έτσι, και έτσι, μισό λεπτό, ένα μικρό ανακάτεμα. Και τι θα κάνουμε? Το στροβιλισμό μας. Καλά. Κοιτάξτε τι ωραίο στροβιλισμός εδώ.
Πολύ ωραία. Τέλεια. Και να αρχίσω να παίρνω εγώ. Αναλόγως να τα... να τα βάλω στη θέση τους. Και πάμε. Λοιπόν, θέση νούμερο 1. Η συμβουλή. Ο συμβουλευόμενος έχει κάτι να μας πει. Η θέση νούμερο 2 είναι ο δρόμος και τυχόν εμπόδια ή διευκολύνσει στη διαδρομή μας, σκέψεις αλλά και το παρόν. Το 4 είναι η απάντηση και το 5 είναι το μέλλον. Ωραία λοιπόν. Ωραία. Φαίνονται όλα μια χαρά. Για να ξεκινήσουμε. Νούμερο 1 λοιπόν. Τι έχουμε. Στο νούμερο 1 έχουμε ανάποδα λοιπόν. Τι είναι. Είναι ο μάγος. Ο μάγος σε όρθια θέση σημαίνει τα καταφέρνω. Έχω δύναμη. Πίσω όμως ο μάγος σημαίνει εμπόδιο. Σημαίνει με έχουν κοροϊδέψει. Υπήρξαν άνθρωποι από το παρελθόν οι οποίοι με κοροϊδέψαν. Είτε άντρας είτε γυναίκα. Και δεν υπήρχε και ξεκάθαρη επικοινωνία μες και ήταν ο Ερμής, γιατί ο Ερμής είναι το σύμβολο αυτής της κάρτας. Δεν υπήρχε και καλή ξεκάθαρη επικοινωνία του τι γίνεται, του τι συμβαίνει. Και εδώ, ένα από τα πράγματα τα οποία πρέπει να προσέξετε για τη διαδρομή σας είναι άνθρωποι στο κοντινό σας περιβάλλον, οι οποίοι όμως είναι εκεί και σας εκμεταλλεύονται ή θέλουν να σας εκμεταλλευτούν ή θέλουν να σας κοροϊδέψουν. Και θέλουν μέσα από εσάς δηλαδή να σας δημιουργήσουν θέμα, να σας δημιουργήσουν πρόβλημα. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Οπότε θα έλεγα δώστε μια ιδιαίτερη προσοχή εδώ πέρα και το τι σημαίνει, έτσι. Πάμε να δούμε το νούμερο 2. Το νούμερο 2 είναι ο δρόμος. Είναι κάτι το οποίο έρχεται, μάλιστα, είναι ολοκλήρωση. Εδώ έχουμε μία διαφορετική κατάσταση. Πήρατε τα μαθήματά σας. Έχετε μάθει. Έχετε μάθει και μπορείτε να μπείτε και σε ένα προστατευτικό κύκλο, έτσι. Είναι ο κόσμος. Είναι σε όρθια θέση. Είναι τα μαθήματα. Έχω μάθει τα μαθήματά μου. 4 μαθήματα. Σας έχω πει, θα σας το λέω, θα σας το ξαναλέω. Όλα στη ζωή είναι μάθημα. Λοιπόν. Και εννοείται βέβαια, και θέλω να δείτε κάτι πολύ όμορφο, είναι ο κύκλος που κάνει τους δικούς μου κύκλους. Το βλέπετε εδώ πίσω στο background, για να το δείτε. Οι κύκλοι, έτσι, ο κύκλος ο μεγάλος και οι κύκλοι, είναι ο κόσμος. Λοιπόν, φανταστικό, πολύ όμορφο. Συντονισμός. Ο κύκλος είναι κάρτα επιτυχίας. Είναι επιτυχίας, γιατί όλοι λένε, μα είναι επιτυχίας. Ναι, είναι επιτυχίας εφόσον όμως έχεις μάθει το μάθημά σου. Εφόσον έχεις καταφέρει να βάλεις όρια, να προστατέψεις τον εαυτό σου, να διακρίνεις τελικά ποιοι είναι αυτοί που σε κοροϊδεύουν, πώς μπορείς να σου απομακρύνεις από τη ζωή σου κτλ. Αλλά ο δρόμος σου σχετίζεται, γιατί αυτό είναι το πολύ ωραίο μήνυμα αυτής της βασίλισσας, με έναν δρόμο επιτυχίας και ολοκλήρωσης. Για να δούμε τι σκέφτεσαι. Και αυτό που σκέφτεσαι, μάλιστα. Εδώ έχουμε τώρα τον ακόλουθο μπαστούνι. Ο ακόλουθος μπαστούνι σχετίζεται με το νέο, με το καινούριο. Λαχταράς κάτι καινούριο, μια ανανέωση, μια αλλαγή, κάτι όμορφο να έρθει, μια ελευθερία κινήσεων, έτσι, κίνηση, να γίνει κάτι να αλλάξει. Αυτό είναι πολύ καλό. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό γενικότερα και σαν σκέψη που έχεις, είναι και το παρόν, είναι και όλο αυτό το οποίο μπορεί μάλλον να σου δώσει και πολύ μεγάλη αισιοδοξία σε αυτό το διάστημα το οποίο ζούμε και είναι και λίγο περίεργο. Για να δούμε το 4. Το 4 είναι η απάντηση. Α, το αστέρι. Καλό, πολύ καλό. Πόσο όμορφη εικόνα είναι εδώ το αστέρι. Χρειάζεται στη ζωή μας πολλές φορές να βρούμε την εσωτερική μας πηξίδα. Χρειάζεται πολλές φορές να βρούμε έναν δρόμο να κρατηθούμε για να μπορέσουμε να πορευτούμε και να προχωρήσουμε στη ζωή μας. Έτσι δεν είναι. Χρειάζεται ορισμένες φορές να βρούμε ένα αποκούμπι που λένε ή να βρούμε πού πάω, πού πηγαίνω, προς τα πού να κατευθυνθώ, τι γίνεται, όλα αυτά τα ερωτηματικά. Όλα αυτά τα ερωτηματικά λοιπόν εδώ
μπορούν να απαντηθούν μέσα από το αστέρι το οποίο δίνει την ελπίδα. Το αστέρι πάντα είναι μια κάρτα ελπίδας. Το αστέρι είναι μια κάρτα φωτός. Το αστέρι είναι κάτι το οποίο φτάνει πολύ 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 μακριά στο γαλαξία, διότι κρύβεται από πίσω οι Πλειάδες, ο Ορίωνας, ο Σύριος, και οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε ότι από αυτούς τους, από αυτά τα, από αυτούς τους γαλαξίες, από αυτούς τους πλανήτες προήρθε η πνευματική ζωή και προήρθε το γένος των ανθρώπων, να σου το πω. Ό,τι και αν αυτό σημαίνει. Αλλά είναι η ελπίδα. Είναι οι αλλαγές. Οι όμορφες αλλαγές. Και εδώ σε αυτή τη θέση, στο 4, είναι η απάντηση στις συμβουλές σας. Που σημαίνει, έχει ελπίδα. Κάτι ολοκληρώνεται. Κάτι γίνεται. Ναι, πέρασες, δύσκολα έκανες, αλλά κάτι εδώ, αυτή τη στιγμή, σε οθεί σε κάτι όμορφο και καινούριο και γλυκό. Εδώ τώρα για το μέλλον. Εδώ είναι το μέλλον. Το μέλλον μας βγήκε ανάποδα. Είναι το 4 πεντάκτινο. Το 4 πεντάκτινο είναι με τα οικονομικά. Φαίνεται ότι είναι για τους επόμενους 4 μήνες. Οι επόμενοι 4 μήνες για εσάς θα είναι ιδιαίτερα δύσκολοι. Όσον αφορά κυρίως στο οικονομικό κομμάτι. Άρα λέμε περίπου Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο. Και ο Απρίλιος, έτσι. Θα είναι δύσκολοι μήνες, θα είναι με εμπόδια, θα είναι με δύσκολες καταστάσεις. Διότι και η κάρτα αυτή από μόνη της, και όρθια να είναι, το 4 πεντάκτινο έχει μια απομόνωση. Κοιτάξτε εδώ, αυτή εδώ πέρα είναι μόνη της και εδώ έχει την πόλη, σαν να δείχνει ότι αυτή εδώ ζει σε έναν άλλο τόπο, σε ένα άλλο σπίτι, απομακρυσμένη και από τους ανθρώπους που είναι μακριά εκεί, και φυλάει την τσάντα της, την προσέχει, την προστατεύει. Ναι, είναι το οικονομικό. Όμως, εδώ κάτι, υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει και ένας άλλος φόβος από πίσω. Φοβάστε μήπως χάσετε την ψυχή σας. Φοβάστε πέρα από το οικονομικό κομμάτι, μήπως όλη αυτή η κατάσταση κάτι δημιουργεί εσωτερικά και μέσα σας, στην καρδιά σας, στην ψυχή σας, γιατί εδώ είναι και μια προστασία. Αν παρατηρήσεις πολλές φορές και μια γυναίκα όταν έχει μια τέτοια μεγάλη τσάντα, όταν αισθανθεί άβολα, βάζει μπροστά την τσάντα σαν ένα είδος άμυνας. Είναι οι μηχανισμοί άμυνας αυτοί. Αυτό όμως, επειδή βγήκε ανάποδα, σημαίνει δυσκολίες και εμπόδια. Όμως, έχετε όλο το δυναμικό να καταφέρετε να τα ξεπεράσετε αυτά τα εμπόδια. Διότι οι ανάποδες κάρτες είναι μόνο 2, οι όρθιες κάρτες είναι 3 και παίζει ρόλο αυτό. Επίσης, οι μεγάλες αρκάνες που είναι 1-2 είναι όρθιες, ενώ αυτή εδώ πέρα ο μάγος είναι ανάποδα. Οπότε έχουμε και λέμε εδώ, ναι, άνθρωποι από το παρελθόν σας κοροϊδέψανε, σας εκμεταλλευτήκανε, σας πούλησαν κορδέλες και μεταξωτά τέτοια. Εδώ όμως έχετε ένα λαμπρό μέλλον για να προχωρήσετε. Αισιοδοξία στις σκέψεις σας και ελπίδα, διότι το έχετε αυτό, γιατί μπορείτε να το κατακτήσετε. Και φυσικά εννοείται, εδώ έχουμε και το αστέρι που σημαίνει ελπίδα, έχω ελπίδα. Και εδώ, αυτό το οποίο λέει επίσης είναι, προσέχω τα οικονομικά μου. Υπάρχουν εμπόδια, αλλά θα ξεπεραστούν όμως, μάλλον στους επόμενους 4 μήνες. Αυτό είναι το κυρίως μήνυμα που έχει να σας πει η Βασίλισσα, λοιπόν, πεντάκτινο, που σχετίζεται εδώ και με τα πεντάκτινα. Και αυτό που λέει είναι, ok, πρόσεχε, αλλά τα οικονομικά, εντάξει, είναι η δυσκολία, θα το ξεπεράσουμε και θα ξαναβρούμε πάλι τους ρυθμούς μας, με αισιοδοξία, όταν όμως κλείσει, και πρέπει να κλείσει, ο κύκλος τον οποίον περνάμε τώρα. Δεν είναι τυχαία αυτά που ζούμε, να σας πω κάτι. Αυτά που ζούμε δεν είναι τυχαία. Γίνονται για κάποιο λόγο. Ναι, μεν είναι ο λόγος ο φανερός. Υπάρχει οι λόγοι από πίσω, οι θαμμένοι λόγοι που υπάρχουν. Να το πω έτσι, τα κρυφά, τα ενεργειακά κομμάτια, τα οποία δεν γίνονται και πολλές φορές τόσο πολύ φανερά μπροστά. Ό,τι και να είναι όμως, αυτή η χρονιά, αυτό το διάστημα, τουλάχιστον, ας δούμε το θετικό, έδωσε χρόνο στον εαυτό μας. Έδωσε χρόνο να ξεκουραστούμε λίγο κι εμείς. Έδωσε χρόνο να αντιληφθούμε, να στοχαστούμε για κάποια πράγματα. Για τη ζωή μας, για το πώς είναι τα πράγματα, για το πώς από μια μέρα στην άλλη μπορεί να αλλάξει ο κόσμος, έτσι. Πώς από τη μια μέρα στην άλλη, εκεί που είχαμε τη ρουτίνα μας, ξαφνικά έρχεται και κάτι και σπάει τη ρουτίνα. Από την άλλη, πώς η φύση μπορεί να αναγεννηθεί μέσα από αυτή τη διαδικασία, που τις είχαμε αλλάξει τα φώτα.
που βλέπουμε περισσότερα πουλάκια, ξέρω εγώ, περισσότερα ζώα, έχουν ηρεμήσει και αυτά, οι θαλασσές μας, ο αέρας μας είναι πιο καθαρός, λέω τώρα. Δηλαδή γίνονται κάποια πράγματα τα οποία και η φύση αναγεννάται με κάποιο τρόπο, αναγεννιόμαστε και εμείς με κάποιο τρόπο. Δεν γίνονται όλα αυτά τυχαία, ξέρετε. Δεν έχει σημασία τι πιστεύει ο καθένας. Είτε είναι τεχνητός ο Υιός και αυτός, είτε δεν είναι. Η σημασία είναι ότι ναι, μεν έχουν γίνει κάποια πράγματα, έχουν και κάποια άλλα. Ναι, ξέρω, υπάρχει ο κινησμός που λέει ναι, αλλά αν δεν δουλεύω δεν μπορώ να πληρώσω. Αν δεν δουλέψουμε μεγάλε, δεν έχουμε κίνδυνο. Ναι, οκ, το καταλαβαίνω. Η φύση όμως δεν ενδιαφέρεται για αυτά. Απαντώ εγώ, γιατί επειδή έχω ερωτηθεί σε αυτό. Τη φύση δεν την ενδιαφέρει αν εμείς θα βγάλουμε λεφτά ή όχι. Τη φύση δεν την ενδιαφέρει αν εμείς αύριο μεθαύριο θα έχουμε δουλειά ή όχι. Τη φύση αυτό που την ενδιαφέρει είναι να συνεχιστεί η ζωή. Τη φύση αυτό που με ενδιαφέρει είναι να γίνει μια αναγέννηση. Η φύση αναγεννάται συνέχεια. Πετάμε σκουπίδια, γίνεται γέννηση. Αναγεννιούνται. Δεν έχει σημασία. Πεθαίνει ένα πουλάκι κάτι, το θάβουμε, ναι, τα σκουλίκια το ένα το άλλο, ναι, αλλά είναι αναγέννηση όμως για τη φύση. Η φύση έχει άλλους τρόπους, έχει άλλους μηχανισμούς και αυτό εδώ πέρα που σας λέει και εσάς, γιατί έχει βγει εδώ και το 9 της γης, έχει βγει και εδώ, είναι η αναγέννηση για εσάς λοιπόν της Βασίλισσας Πεντάκτηνα. Εντάξει, ωραία λοιπόν. Για να προχωρήσουμε να πάμε στην επόμενη λοιπόν βασίλισσα. Θα τα μαζέψω. Ωραία λοιπόν, που τα βάζω, ας τα βάλω εδώ στην άκρη και εδώ αυτό εδώ στην άκρη, αυτό εδώ πέρα στην ακρούλα και πάμε στο επόμενο. 7 της γης, φυτεύω το σπόρο. Είδατε στη γη πόσο σοφή είναι, τι κάνουμε. Βάζουμε λοιπόν έναν σπόρο μέσα στη γη, στην υγρασία της γης, ρίχνουμε και λίγο νεράκι και μέσα από το σκοτάδι. Προσέξτε, μέσα από το σκοτάδι γεννιέται ζωή. Και είναι η βασίλισσα των κυπέλων, κούπα, που είναι όλα τα ζώδια του νερού. Ιχθύς, καρκίνι και σκορπί. Σκορπίνες λοιπόν. Παίρνω τις κάρτες μου, πανέμορφες και αυτές οι κάρτες. Για να δούμε λοιπόν τι μηνύματα έχουν να μας πούνε για το επόμενο διάστημα. Βασίλισσα λοιπόν κυπέλων, παραδοσιακό σταυρός, σταυρός, παραδοσιακό σταυρός, να δούμε τι έχουν να μας πούνε. Ας κάνουμε λοιπόν το κόψιμο μας το περίεργο, για να κάνουμε, είναι και ένας τρόπος και αυτός. Λοιπόν, έτσι, 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 έτσι. Ανακατέματος, δηλαδή ένας τρόπος ανακατέματος. Να δούμε λοιπόν τι θα έχουμε εδώ πέρα. Ξέρετε, τα ταρό από παλιά, από την Αίγυπτο στην Αίγυπτο, τα λέγανε σε όρθια θέση. Δεν είχαν πολλές κάρτες, δεν είχαν τότε τόσες πολλές κάρτες, είχαν λίγες κάρτες. Και τα ήταν σε όρθια θέση για να πάρουν μηνύματα από τις ψυχές που θέλαν να επικοινωνήσουν. Μετά όμως με την πάροδο των χρόνων, να κάνουμε και λίγο έτσι μια μικρό διάλειμμα, με την πάροδο των χρόνων λοιπόν, αυτή η τέχνη του να ρίχνω ταρό μεταβιβάστηκε σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Και πήγε και στην ομάδα των Τζιγκάνων, στο Τζιγκάνικο που λέμε, στους Γύφτους, στους Ρωμά. Την απέκτησαν αυτή την τέχνη. Αλλά για να μπορέσουν όμως οι άνθρωποι να επεξηγούν καλύτερα, διότι άρχισε να υπάρχει και μια εξέλιξη, έτσι. Δεν έμειναν εκεί οι κάρτες, προχωρήσανε. Για να μπορούσαν να έχουν μια καλύτερη εξέλιξη, τις γυρνάγαν και ανάποδα, για να μπορούν να εξηγούν ακόμα καλύτερα τι συμβαίνει στη ζωή και το τι γίνεται. Οπότε δεν υπάρχει σωστό, λάθος, καλό, κακό. Όπως θέλει ο καθένας και όπως εμπνέεται. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ τα πήρα τώρα και ξεκινάμε το ταξίδι μας για τη Βασίλισσα Κούπα. Πάμε. Ένα είναι εδώ. Επίσης, άλλοι το κάνουν έτσι. Άλλοι το κάνουν έτσι. Άλλοι το κάνουν έτσι, άλλοι το κάνουν έτσι. Λοιπόν, στην μυητική των διδασκάλων το ταρό, όταν ρίξει ένα χαρτί στη μυητική, αυτή, εντάξει, υπάρχουν πολλές σχολές, εν πάση περιπτώσει, το γυρνάς πλάι. Λοιπόν, ένα,
2, 3, 4 και 5. Ωραία. Η πρώτη κάρτα λοιπόν που βγαίνει είναι μάλιστα μία βασίλισσα πάλι εδώ κυπέλλου. Δείτε το. Έχετε βγει εσείς τα ζώδια του νερού ή και ο οροσκόπος, μετράει και ο οροσκόπος. Τι θέλει να μας πει εδώ πέρα το παρελθόν σας είναι σε όρθια θέση. Εσείς οι βασίλισσες λοιπόν του νερού έχετε την ωριμότητα, έχετε την ψυχική γαλήνη, την ομορφιά εκείνη την εσωτερική, τη διέστηση. Δείτε εδώ το μπαλκόνι με το σημάδι του Ταύρου. Αυτό είναι το σημάδι του Ταύρου. Θα μου πείτε τι σημαίνει αυτό τώρα στο. Είναι η διέστηση. Είναι ότι μπορώ και διαισθάνομαι το ένστικτο. Και φυσικά είστε και πολύ αγαπητές. Οι βασίλισσες γενικότερα, οι βασίλισσες του νερού έχουν μία τάση, έχουν ένα ταλέντο, να το πούμε έτσι, μία ικανότητα να γίνονται αγαπητές. Εντάξει, δεν λέω σε όλο τον κόσμο, αλλά στην πλειοψηφία τους είναι πολύ αγαπητές και έχει βγει αυτό εδώ πέρα. Άρα το παρελθόν αυτό το οποίο σας ακολουθεί είναι ότι είστε άνθρωποι με καρδιά. Ώριμες, αγαπητές, ήρεμες, με πολλά ψυχικά αποθέματα, με μεγάλη καρδιά, με μια όμορφη εσωτερική ψυχοσύνθεση. Γι' αυτό έχει βγει όρθια και βέβαια εννοείται αγάπη. Αυτό το οποίο έρχεται στη δεύτερη θέση που είναι ο δρόμος, έχει βγει ανάποδο. Είναι ο άσος μπαστούνι. Δεν είναι τόσο κακό που είναι ανάποδα ο άσος μπαστούνι. Παρόλα αυτά όμως σημαίνει ότι στο δρόμο σας, στη διαδρομή σας, στο να κάνετε τα νέα ξεκινήματά σας, αυτό το οποίο θέλετε και κυρίως σε θέματα αγάπης, δυσκολεύεστε. Θα το βρείτε, αλλά θα δυσκολευτείτε. Αυτή είναι η απάντηση. Γιατί εδώ είναι μια πολύ όμορφη κάρτα, είναι η αναγέννηση, η ανανέωση, η ενέργεια, ξαναγεννιέμαι, ξανανιώνω, περνάω όμορφα, είναι το πάθος, είναι η ερωτική επαφή, είναι όλα αυτά. Αλλά εδώ βγαίνει και ανάποδα. Ανάποδα σημαίνει ότι αν είστε σε μια σχέση προβληματική, έχετε αρκετές πιθανότητες, γιατί εδώ παίζουμε λίγο με τις πιθανότητες, αρκετές πιθανότητες, λίγο αυτή η σχέση να την ξαναβρείτε. Αν δεν είστε σε σχέση και επιθυμείτε μία νέα σχέση ή συνεργασία κιόλας, σημαίνει ότι θα τα καταφέρετε, αλλά μέσα από κόπο και προσπάθεια. Ωραία λοιπόν. Πάμε στη θέση 3 που είναι το παρόν. Τώρα δηλαδή, η κατάσταση, οι σκέψεις σας και είναι ο κόσμος. Μια πολύ ωραία. Αυτή η κάρτα μου ήρθε έτσι τραυματισμένη. Αλλά επειδή είναι πανέμορφες κάρτες, δεν μπορώ να τις χρησιμοποιήσω και γι' αυτό τις χρησιμοποιώ από καιρό σε καιρό. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι ο κόσμος. Τραυματισμένος λίγο ο κόσμος. Αλλά ο κόσμος μιλάει για επιτυχία. Το παρόν σας σφίζει από επιτυχία. Πότε? Όταν ολοκληρωθούν οι κύκλοι. Βλέπετε εδώ πέρα τις ροές και τα λοιπά. Όταν ολοκληρωθούν οι κύκλοι. Τότε θα έρθουν. Εδώ είναι τα 4 μαθήματα. Είναι πάνω στο μετωπότηση. Είπαμε είναι η διέστηση. Λοιπόν, η ενόραση, η διόραση και όλα αυτά. Το 3 που βγήκε εδώ και είναι και ο κόσμος, που σημαίνει λοιπόν το παρόν, η κατάσταση, οι σκέψεις, οι επιρροές, πώς επηρεάζετε κι εσείς τους άλλους, έρχεται μέσα από την ελπίδα και ότι ξέρεις, όλα είναι μαθήματα. Όταν εσείς το αντιληφθείτε αυτό, ότι όλα είναι μαθήματα στη ζωή, είναι και λίγο λυτρωτικό. Γιατί κάπου νιώθετε και νιώθουμε όλοι ότι ξέρεις κάτι, εντάξει, η ψυχή μου, θέλετε ο Θεός, η ψυχή, οι άγγελοι, όπου πιστεύει ο καθένας ότι είναι, εξάλλου όλα ένα είναι. Ήρθαμε εδώ πέρα σε αυτή τη ζωή για να κάνουμε κάτι, γιατί είναι μαθήματα, να περάσουμε τα μαθήματά μας. Ναι, είναι σχολείο. Και οι δυσκολίες, και οι ευκολίες, και οι στιγμές, γιατί έτσι είναι πλασμένη η φύση μας. Η φύση, αν παρατηρήσετε, γιατί από εκεί θα παραμετωπιστούμε, θα δείτε ότι το σύστημα της φύσης θέλει προσπάθεια. Τα πουλιά πρέπει να κυνηγήσουν. Οι γάτες πρέπει να κυνηγήσουν. Ο καρχαρίας πρέπει να κυνηγήσει. Ο ένας πρέπει να κυνηγήσει. Έτσι γίνεται για να βρουν τροφή. Και πολλές φορές, εάν δεν βρουν τροφή, μένουν νηστικοί. Είναι μαθήματα όλα αυτά. Η φύση διδάσκει μαθήματα και στους ανθρώπους, τα οποία ναι, είναι και σκληρά.
Εδώ όμως με τον κόσμο τα πράγματα είναι ότι εφόσον περάσεις τα μαθήματά σου θα έχεις και πολλά δώρα. Θα έχεις και πολλά δώρα. Θα έχεις και μεγάλες αμοιβές, ανταμοιβές. Και υλικές αλλά και πνευματικές. Πάμε στο 4. Το 4 λέει για μια απάντηση. Η απάντηση εδώ στο 4 είναι παρότρινση, συμβουλές, σε σχέση με το ερώτημα, σε σχέση με όλα αυτά που περνάμε και είναι το 4 ξυφών. Το 4 ξυφών, εδώ παρόλο που δείχνει μια καλή, είναι μια όμορφη κάρτα, δείχνει και ένα παράπονο. Όμως, αυτό που δείχνει τώρα η απάντηση είναι ξεκουράσου. Και έχουμε το 4 γιατί είναι και φαίνεται οι επόμενοι 4 μήνες, αν και από εδώ θα καθοριστεί ο χρόνος κυρίως γιατί είναι το μέλλον, παρόλα αυτά εδώ λέει ξεκουράσου. Ρίξε ρυθμούς, χαμήλωσε λίγο την... ρίξε λίγο το πνευματικό επίπεδο που λένε, δες ταινίες, δες... ξεκουράσου, ε. Για κάποιο λόγο χρειάζεται ξεκούραση και θεραπεία. Εδώ είναι και θεραπεία. Εδώ είναι και η νοητική θεραπεία, να ηρεμήσει το μυαλό δηλαδή. Μπες σε μια τέτοια διαδικασία, λίγο, κάνει κάποια πράγματα, ίσως στοχάσου, διαλογήσου, δες λίγο κάποια έτσι πράγματα που μπορεί να σε ξεκουράσει, άκου μουσική, κάτι να ηρεμήσει το μυαλό για να μπορείς μετά να πάρεις λογικές αποφάσεις διότι με αυτό το στρώσιμο μέχρι στιγμής δείχνει αρκετή ενέργεια. Έχουμε ενέργεια έτσι, δεν είναι πεθαμένο, έχουμε ενέργεια εδώ. Εσείς οι βασίλισσες του νερού έχετε ενέργεια εδώ, έχετε πράγματα να καταφέρετε και να κάνετε, αλλά ξεκουραστείτε και λίγο. Έχετε ορμήσει σε κάτι εδώ, κάτι σας απασχολεί. Okay, μπορεί επίσης να είναι και κάτι άλλο εδώ. Εδώ είναι και το νοητικό κόλλημα. Τι σημαίνει αυτό, είναι η αιμονή. Παρουσιάζεται και σε άλλη κάρτα η αιμονή, αλλά εδώ είναι η αιμονή. Κολλάω με κάτι και δεν το αφήνω με τίποτα. Έχω κολλήσει. Π.χ. Αχ, τι μου έκανε ο τάδε ή τάδε. Τι μου έκανε. Βρε, τι μου έκανε. Και το λέτε και το λιβανίζετε. Και τι μου έκανε. Ναι, οκ, εντάξει. Ή τι μου κάνανε. Okay. Γιατί τα ζώδια του νερού, λόγω και της ευαισθησίας τους, κολλάνε λιγάκι στον ψυχισμό τους και λένε, ρε παιδί μου, εγώ δεν πειράζω κανένα, γιατί να μου το κάνεις. Γίνεται. Οπότε θέλει ξεκούραση και λίγο ηρεμία μυαλού, να ξεφύγει λίγο το μυαλό και να αφήσει τα πράγματα να πάρουν ροή. Να πάρουν ροή τα πράγματα. Και το 5 που είναι το μέλλον, η απάντηση είναι, νάτος ένας βασιλιάς εδώ κουπάτος. Συναντιέ, εδώ υπάρχει ένας άντρας, υπάρχει μια αρσενική ενέργεια, συνάντηση με αρσενική ενέργεια, όπου ο βασιλιάς έρχεται να συναντήσει τη βασιλίσσα του και είναι και οι δύο ευτυχισμένοι. Σχέσεις, καινούργια σχέση. Τι υπάρχει, κάτι υπάρχει. Αν δεν υπάρχει και δεν θέλετε, γιατί υπάρχει και αυτό, μπορεί κάποιοι άνθρωποι να πούνε δεν θέλω ρε παιδί μου σχέσεις, δεν θέλω και δεν θέλω τ' άλλο. Οκ, εντάξει, κατανοητό. Αυτό το οποίο σημαίνει, τότε είναι βοήθειες, τουλάχιστον δεχτείτε βοήθειες από κάποιους ανθρώπους, γιατί εδώ είναι και βοήθεια. Αλλά εδώ όμως σημαίνει ένωση, κατανόηση και αμοιβαία συναισθήματα. Για εσάς λοιπόν τις βασίλισσες του νερού, που παίζει ρόλο και το ζώδιο και ο οροσκόπος, με κάτι ωραίο συντονίζεται, μια ωραία αρσενική ενέργεια που σας ταιριάζει. Γιατί είναι συμβατό, νερό με νερό είναι συμβατό. Σε κάποια επίπεδα έτσι, γιατί καλό θα είναι διότι αυτοί οι δύο υπάρχει... Υπάρχει μια δυσκολία σε αυτούς τους δύο να μπουν σε μια ρουτίνα και να χαθούν στη ρουτίνα. Και να είναι όλα τα πράγματα τόσο ήρεμα, καλά μεν, αλλά σαν να είναι πεθαμένα. Γιατί η βασίλισσα του νερού, συγγνώμη, θέλει και τσαγανό, έτσι. Όχι ότι δεν το έχει αυτός εδώ πέρα, το έχει. Αλλά όμως, είναι σε όρθια θέση όλα αυτά εδώ πέρα. Το μόνο αρνητικό είναι αυτό εδώ πέρα που είναι ανάποδα ο άσος μπαστούνι. Το μέλλον σας λοιπόν διαγράφεται. Πολύ όμορφο, εξαρτάται το μέλλον σας και από κάποιους άλλους ανθρώπους από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα και από έναν βασιλιά, ο οποίος είναι ο βασιλιάς Κούπα, τώρα χρονικά ο βασιλιάς Κούπα μας τοποθετεί κάπου περίπου προς το τέλος του καλοκαιριού με Σεπτέμβριο, με αρχές περίπου Σεπτεμβρίου. Γενικότερα οι κούπες εδώ σημαίνουν καλοκαίρι. Οι κούπες σημαίνουν προς το καλοκαίρι. Καλοκαίρι με Σεπτέμβριο κτλ.
Άρα αυτή είναι η περίοδος η οποία τοποθετείται εκεί και είναι και κάποιες πολύ σημαντικές γενικότερα εξελίξεις, διότι ο βασιλιάς Κούπα φέρνει εξελίξεις, φέρνει αλλαγές, φέρνει ωριμότητα, φέρνει καλή συνεργασία, φέρνει καλή σχέση, φέρνει ωραία πράγματα γενικότερα. Τώρα μπορεί να είναι συνεργάτης, μπορεί να είναι εραστής, μπορεί να είναι άντρας, μπορεί να είναι σύζυγος, ό,τι είναι για τον καθένα, για την καθεμιά. Παρ' όλα αυτά όμως, συντονίζεστε με κάτι όμορφο και καλό. Λοιπόν, αυτό ήταν φίλες και φίλοι μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη, για την προσοχή σας. Αν είσαι καινούριος και σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε την εγγραφή σου, κάνε το like, έλα στην παρέα μας, να περάσουμε πολύ όμορφα, να δεις και άλλα πράγματα που θα κάνουμε, πολύ όμορφα πράγματα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, θα τα πούμε πάρα μα πάρα πολύ σύντομα με ένα πολύ όμορφο επόμενο θέμα. Έως τότε, να είστε καλά.